Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα αρκετά ενδιαφέρουσα, στην οποία αναμένεται να συμβούν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η θεματολογία είναι πλούσια. Φυσικά αύριο στη μία ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Κληρωτήτα θα βγάλει ή τη Βασιλεία ή τον Άγιαξ ως αντίπαλο του Δικεφάλου. Στη συνέχεια την Τετάρτη η πρώτη συγκέντρωση των Ασπρόμαυρων εν ώψη της νέας σεζόν. Την Παρασκευή αναχώρηση για την Ολλανδία, εκεί που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μέρος του βασικού σταδίου της φετινής προετοιμασίας. Εβδομάδα γεμάτη ποδόσφαιρο φυσικά, με το παγκόσμιο κύπελο το οποίο έχει ξεκινήσει με εκπλήξεις. Εκπλήξεις τις οποίες είδαμε το Σαββατοκύριακο να συμβαίνουν, με τα φαβορί να αγγελάρουν στις πρεμιέρες τους. Υπήρχε σήμερα και η δυσάρεστη είδηση της ημέρας στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ο θάνατος του Κώστα Βολίτη, του προπονητή που οδήγησε την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στην κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ το 1987. Θα τα δούμε όμως όλα, θα τα σχολιάσουμε όλα αμέσως. Εδώ είμαστε λοιπόν, φουλ επίθεση στο Λίμπερο 107,4 όπως κάθε μεσημέρι. Θα έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε όλα όσα προανέφερα τον Γιώργο Κουβεντίδη. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, τι κάνεις? Καλά, καλά, μια χαρά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Εβδομάδα με πλούσιο ενδιαφέρον σε όλα τα μέτωπα, έτσι, αυτή που ξεκίνησε. Εβδομάδα, ναι, Μουντιάλ, μεταγραφές, προετοιμασία. Κλήρωση αύριο. Κλήρωση αύριο. Κλήρωση, ναι, Άγιαξη Βασιλεία. Να δούμε τώρα αν για τρίτη φορά θα έρθει ο Άγιαξ στον δρόμο του ΠΑΟΚ και θα υπάρξει αλλαγή και θα πάει στη Βασιλεία. Πάντως η αλήθεια είναι, επειδή γίνεται ήδη συζήτηση γι' αυτό, εντάξει, ούτε ο Άγιαξ ούτε η Βασιλεία είναι οι ομάδες που είχαμε συνηθίσει ως τώρα να βλέπουμε. Άλλωστε ο Άγιαξ, αν δεν κάνω λάθος, ούτε καν σε ομίλους ευρωπαϊκούς έπαιξε την προηγούμενη σεζόν, όπως ο ΠΑΟΚ άλλωστε. Και η Βασιλεία δεν είναι η ομάδα που ήταν παλιότερα στο πρωτάθλημα, τερμάτισε δεύτερη πίσω από τη Young Boys και είμαστε με μεγάλη διαφορά. Αλλά όπως και να έχει, δεν πάβουν να είναι έτσι ομάδες δυνατές. Ομάδες οι οποίες έχουν μια συνέχεια, παίζουν, έχουν ένα στυλ ποδοσφαίρου. Ακόμα και αν χάνουν πολλούς παίκτες, όπως συμβαίνει με τον Άγιαξ σχεδόν κάθε χρόνο, δεν αλλάζει έτσι η ποδοσφαιρική τους φιλοσοφία και ταυτότητα. Δηλαδή ο Άγιαξ, ακόμα και 10 παίκτες βασικοί να φύγουν και ανέβουν 7-8 από τη δεύτερη ομάδα, το ίδιο ποδόσφαιρο θα παίζει. Βεβαίως ποιοτικά μπορεί να μην είναι η ομάδα που ήταν με τους 10 που έφυγαν, βεβαίως θεωρητική συζήτηση κάνουμε, αλλά παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο, είναι μια σχολή η οποία δουλεύει έτσι πάρα πολλά χρόνια, κάνα 2 δεκαετίες νομίζω, και έρχονται από πίσω παίκτες οι οποίοι δεν διαφέρουν τόσο πολύ από αυτούς που έφυγαν. Μιλάμε τώρα για τον Άγιαξ, ο οποίος έχει χάσει τον Τζάστιν Κλάιφερτ, το γιο του παλιού επιθετικού του Πάτρικ Κλάιφερτ, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Ρώμα, έτσι. Αλλά αυτός ο Τζάστιν Κλάιφερτ, εγώ θυμάμαι ότι πριν από όχι πάρα πολύ καιρό είχε παίξει αντίπαλος της K20 του ΠΑΟΚ σε αυτό το Champions League νέων της UEFA και είχε πετύχει και γκολ στο παιχνίδι που έγινε στην Ελλάδα, στο Καφτατζόγλιο, και παίξε ο ΠΑΟΚ Ναι. Ναι, τότε στην ομάδα νέων του Άγιαξ, ο Κλάιφερτ, αλλά πάρα πολύ γρήγορα στην πρώτη ομάδα και πάρα πολύ γρήγορα μεταγραφή εκατομμυρίων, γιατί αυτά τα παιδιά εκεί μαθαίνουν ποδόσφαιρο διαφορετικά από ότι εδώ τα δικά μας. Και όταν φτάνουν σε σημείο να παίξουν την πρώτη ομάδα, είναι πολύ πιο έτοιμα σε ό,τι αφορά το επίπεδο. Και αν έχουν καλή ποιότητα, μπορούν να ξεχωρίσουν. Θέλω να πω ότι, ο Άγιαξ χάνει παίκτες κάθε χρόνο, πουλάει, αλλά η ποιότητά του παραμένει σε επίπεδα υψηλά. Όχι σε τόσο υψηλά όσο παλιότερα βεβαίως, αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Αυτό το λέω γιατί ίσως δούμε κόσμο να πανηγυρίζει, ξέρω εγώ, αν πλήρωσε πάει και τον Άγιαξ, αλλά ακόμα δεν είναι ο ΠΑΟΚ στο επίπεδο αυτό.
να πανηγυρίζει σίγουρα, αν θα του πέσει ο Άγιαξ και όχι η Βασιλεία. Και οι δύο είναι δυνατοί αντίπαλοι και οι δύο ομάδες είναι κεντροευρωπαϊκές, Ολλανδία, Ελβετία. Είναι ομάδες οι οποίες παίζουν σε ένα σχετικά υψηλό τέμπο και ένα μεγάλο μέρος της δύναμης που έχουν, νομίζω εγώ, οφείλεται σε αυτό, ότι μπορούν να παίζουν δηλαδή γρήγορα. Και είναι ομάδες οι οποίες είναι επικίνδυνες. Δεν είναι, για τον ΠΑΟΚ δεν είναι φόβητρα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ο καλός ΠΑΟΚ τους έχει, όχι γιατί αυτή είναι αδύναμη, αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει, έχει πάει σε άλλο επίπεδο σε σχέση με την παλιότερα. Όποιος από τους δύο και αν πέσει τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει καλές πιθανότητες να τους περάσει και να πάει στον επόμενο γύρο. Και εδώ να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ, αν περάσει τον πρώτο γύρο, σιγουρεύει τους ομίλους κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Γιατί εφόσον περάσει και πάει στον τρίτο προκριματικό του Champions League, έχει σίγουρη πια τη θέση στους ομίλους του Europa League. Αυτό ισχύει για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ισχύει για την ΑΕΚ, η οποία είναι σε άλλους προκριματικούς του Champions League. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, αν περάσει τον Άγιαξ και τη Βασιλεία, έχει σιγουρέψει ευρωπαϊκούς ομίλους. Γιατί ακόμα και αν αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό, θα πάει απευθείας στους ομίλους του Europa League. Οπότε είναι σημαντικοί αγώνες, γιατί έτσι ο ΠΑΟΚ θα έχει σίγουρη ευρωπαϊκή παρουσία ως το Δεκέμβριο. Είναι και αυτή μια παράμετρος που δεν πρέπει να αγνοήσουμε, να την έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι, σίγουρα, και είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα φέτος, διότι ο ΠΑΟΚ έλειψε πέρσι από το Europa League και έλειψε αυτή η ευρωπαϊκή πορεία και στον κόσμο του, έτσι. Οπότε... Βέβαια, η Ευρώπη είναι οξυγόνο για τις ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Εντάξει, καλοί αγώνες τώρα με λεβαδιακούς, με τους πλατανιάδες και τις λοιπές δυνάμεις. Αλλά οι όμιλοι μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης είναι αυτοί που δίνουν οξυγόνο και στην ομάδα και στην πόλη και σε όλο το σύστημα γενικώς. Και βοηθούν τις ομάδες να μεγαλώνουν. Γιατί εντάξει, άλλο τώρα να παίζεις Κυριακή με Κυριακή και μέσα στη βδομάδα να είσαι χαλαρός, και άλλο να είσαι μια διαδικασία συνεχούς εγρήγορσης, έχοντας αγώνες συνεχούς. Οι ομάδες οι οποίες παίζουν σε υψηλό επίπεδο και στην Ευρώπη είναι ομάδες μαθημένες να παίζουν αγώνες κάθε τρεις μέρες. Και για τον ΠΑΟΚ ήταν φοβερό μείον το ότι δεν κατάφερε πέρσι να παίξει στους ομίλους του Europa League. Σίγουρα, σίγουρα. Και φέτος αναμένεται φυσικά η ευρωπαϊκή επιστροφή του. Φυσικά ευχή όλων είναι να καταφέρει να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία στους ομίλους του Champions League. Έτσι, αυτό είναι αναδιαφυσβήτητο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, είναι η αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο. Θα καταλάβουμε όλοι τι έχασε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα όταν θα δούμε την κλήρωση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βεβαίως θα είναι στους αδύναμους της κλήρωσης των προκριματικών για τους πρωταθλητές, αλλά αν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και τυπικά και πήγαινε στα προκριματικά αυτά που θα είναι τώρα η ΑΕΚ, δηλαδή άμα δει κανείς ποιοι θα ήταν οι πιθανοί αντίπαλοι, είναι η μέρα με τη νύχτα. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τώρα Άγιαξ Βασιλεία, μετά θα έχει Φενέρ Μπαχτσέ, Σταντάρ Λιέγης, αργότερα μπορεί να έχει, αν περάσει με το καλό, Μπενφίκα κτλ. Η ΑΕΚ έχει αν ο ΠΑΟΚ ήταν στη της ΑΕΚ, θα είχε αντιπάλους πολύ πιο αδύναμες ομάδες και θα ήταν σίγουρα φαβορή για να περάσει και τους δύο γύρους και να πάει στους ομίλους. Δηλαδή, βέβαια, μετά αν δεν γράφεις ιστορία και μετά αν, όπως λέω εγώ, μόνο ο Κίπλινγκ έγινε διάσημος, αλλά υπόθεση εργασίας κάνουμε, αν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το πρωτάθλημα και ήταν σε αυτούς τους προκριματικούς, θα ήταν το πολύ μεγάλο φαβορή για να πάει στους ομίλους του Champions League, πάρα πολύ κοντά σε αυτό που και όλους εμάς εδώ ακόμη έτσι φαίνεται ως όνειρο. Τώρα η διαδικασία είναι άλλη. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ υποχρεούται να προσπαθήσει από αυτό το δρόμο να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί και εντάξει, δεν είναι κατόρθωτο. Βεβαίως είναι αρκετά δύσκολο. Έτσι, το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει διατηρήσει τον βασικό του κορμά από πέρσι. Αυτή τη βδομάδα ξεκινάει έτσι η προετοιμασία για την έναρξη της νέας σεζόν. Και εντάξει, το βασικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον περσινό ΠΑΟΚ, όχι μόνο ναι, τον κορμό. Ναι, ναι, βέβαια. Αν εξαιρέσουμε τον Αζεβέδο, ο οποίος ήρθε για ένα ρόλο
και έφυγε. Ο ΠΑΟΚ είναι η ίδια ομάδα με την περσινή. Συν κάποιους δανεικούς που θα επιστρέψουν. Με τις προσθήκες κάποιων δανεικών, οι οποίοι για την ώρα είναι πίσω. Δεν ξέρω αν θα μείνουν βέβαια όλοι, θα μείνουν όλοι. Συν το Χατσερίδη, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα δεν είναι σε σχέση με πέρσι χειρότερη ομάδα. Είναι σίγουρα η ίδια, ενδεχομένως και καλύτερη, ναι, με τους παίκτες που θα προσθεθούν, που έχουν ήδη μάλλον προσθεθεί στη διάθεση, και είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου. Το ότι θα αποκτηθούν και άλλοι παίκτες είναι δεδομένο. Για την ώρα υπάρχει μόνο αυτό το γραφείο Χατσερίδης. Αυτός είναι ούτως ή άλλως ένα συν προς το παρόν. Οπότε υπάρχει γενικώς έτσι μια αισιοδοξία ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι, αν όχι το ίδιο καλή, θα είναι και καλύτερη ομάδα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που είδαμε πέρσι. Και επειδή είπε πρόκειται για τον Χατσερίδη, ο οποίος είναι ήδη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, είτε πρόκειται για παίκτες οι οποίοι αργά ή γρήγορα θα προσθεθούν και αυτοί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα, που είναι σε πέντε εβδομάδες σχεδόν, θα δούμε τον ΠΑΟΚ του τελικού. Δηλαδή αυτόν τον πολύ καλό, τον πολύ δυνατό ΠΑΟΚ που κατατρόπωσε την ΑΕΚ. Αυτό τον ΠΑΟΚ θα δούμε, νομίζω, στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα. Γιατί αυτό μας δίνει να καταλάβουμε και ο Λουτσέσκου. Γιατί και αυτός εδώ και τόσο καιρό αυτό που λέει ότι είναι ότι το μείζον είναι να διατηρηθεί αυτή η ομάδα. Η ισορροπία, όπως τονίζει. Και να μην χάσει κομμάτια της. Είναι μια ομάδα καλή που έχει μάθει να παίζει έτσι μαζί, έχει βρει ένα ρυθμό, οι παίκτες μεταξύ τους βρίσκονται και αυτό το πολύ καλό σύνολο που υπάρχει, αυτό θα αντιμετωπίσει τον Άγιο και τη Βασιλεία βεβαίως. Με μια-δυο προσθήκες, okay, αλλά μας έχει δείξει ο Λουτσέσκου ότι δεν είναι ο προπονητής ο οποίος θα πάρει σήμερα ένα παίκτη και σε μια εβδομάδα θα στηρίξει πάνω το παιχνίδι της ομάδας του. Δεν το έκανε τον Ιανουάριο, όταν αποκτήθηκαν καλοί παίκτες, γιατί και ο Αζεβέδο δεν ήταν κακός παίκτης και ο Μουλέν είναι καλός παίκτης, ακόμα και ο Μιχόγεβι έστω σε ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλο έτσι ενδιαφέρον που τον είδαμε, είχε στοιχεία καλά. Θέλω να πω ότι και το Γενάριο ΠΑΟΚ πήρε τρεις παίκτες καλούς, που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να παίξουν και άμεσα και να βοηθήσουν, αλλά ο Λουτσέσκου ποντάρει πιο πολύ σε αυτό που λέμε group, σε αυτό που λέμε ομάδα, σε κάτι που έχει μια συνοχή και έχει μάθει, συνηθίσει να παίζει κάτι καλό. Δεν είναι τζογαδόρος, εισαγωγικά, προπονητής, ο οποίος θα πάρει σήμερα τον Μουλέν και θα του δώσει σημαντικό ρόλο στην ομάδα την επόμενη Κυριακή. Προτιμά να τους βάζει τους παίκτες σιγά σιγά στο πνεύμα της ομάδας και στο στυλ να τους αφομοιώνει, παιχνιδιού της ομάδας, από το να τους βάζει αμέσως. Γι' αυτό και δεν νομίζω ότι ακόμα και ο ΠΑΟΚ να πάρει, ξέρω εγώ, και έναν ακόμα παίκτη δύο τις επόμενες μέρες, δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα ποντάρει άμεσα σε αυτούς για να δείξει μια καλύτερη ομάδα. Νομίζω ότι στην ομάδα που ήδη υπάρχει θα ποντάρει και σιγά σιγά θα μπαίνουν και αυτοί οι παίκτες σε αυτή την ομάδα. Άλλωστε η σεζόν θα είναι πολύ μεγάλη λογικά φέτος, με δεδομένο ότι υπάρχει και την Ευρώπη που δεν είχε πέρσι. Το τάθλημα κύπελο Ευρώπη με υψηλούς στόχους, δηλαδή όχι απλά συμμετοχή, γιατί ο στόχος του ΠΑΟΚ του χρόνου θα είναι ξεκάθαρα η κατάκτηση των τίτλων στην Ελλάδα και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Άρα ανεβαίνει ο πύχης σε επίπεδο προσδοκιών. Θα πρέπει να ανέβει και η ποιότητα της ομάδας, να αυξηθεί αυτό το γκρουπ των καλών παικτών που υπάρχει για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μην έχει μεταπτώσεις στην απόδοσή του, στην εικόνα του, όταν θα πρέπει σε κάποια παιχνίδια να μένουν κάποιοι έξω για να μην σκάσουν, όπως λέμε. Έτσι, το rotation να μην χαλάει τις ισορροπίες που θέλει να έχει πάντα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ναι, όπως τονίζει συνεχώς. Πρέπει να υπάρχει ένα group, ξέρω εγώ, 18 ας πούμε τυχαίο το νούμερο πρωτοκλασσά των παικτών, δηλαδή αυτό που λέμε παικτών ενδεκάδας, έτσι ώστε όταν κάποιοι θα πρέπει να μένουν έξω να βρουν καμιά ανάσα,
αυτοί που θα μπαίνουν να μην επιτρέπουν να φαίνεται διαφορά. Κάτι που στην προηγούμενη σεζόν επίσης συνέβη. Βεβαίως συνέβη γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε την Ευρώπη, δεν είχε πολύ δύσκολα παιχνίδια στο κύπελο μέχρι να φτάσει στον τελικό. Και έτσι όταν έπρεπε να μείνουν έξω κάποιοι παίκτες σημαντικοί, αυτοί που έμπαιναν να παίξουν στις θέσεις τους δεν επέτρεπαν να φανεί μεγάλη διαφορά, γιατί επαναλαμβάνω, κυρίως στο κύπελο που συνέβαινε αυτό, δεν ήταν πολύ δυνατή αντίπαλη. Θα πρέπει αυτό να ισχύει και την επόμενη σεζόν, όταν η αντίπαλη θα είναι πιο δύσκολη. Θυμάμαι για παράδειγμα πριν από 2-3 χρόνια, επί Τούντορ, όταν ο ΠΑΟΚ είχε δύο μέτωπα, και το πρωτάθλημα και την Ευρώπη, όταν ο Τούντορ έκανε ρωτήσεις στην Ευρώπη, αυτοί που έμπαιναν να παίξουν ήταν ένα επίπεδο πιο κάτω, ακόμη και ο σύνολο, σε σχέση με αυτούς που αντικαθιστούσαν. Δηλαδή θυμάμαι το πολύ σημαντικό παιχνίδι ΠΑΟΚ Κράσνοντα στην Τούμπα, το ΠΑΟΚ δεν κέρδισε. 0-0 εκείνο, ναι. Ναι, που μπήκαν να παίξουν κάποια παιδιά τα οποία ποιοτικά ήταν πολύ πιο πίσω από αυτούς που αντικατέστησαν. Το σημαντικό λοιπόν την επόμενη σεζόν είναι όταν θα παίξει πάλι ο ΠΑΟΚ με την X Krasnodar, αυτοί που θα μπουν να παίξουν να μην απέχουν πολύ ποιοτικά από αυτούς που θα αντικαταστήσουν. Αυτός για μένα είναι ένας στόχος της ομάδας και είναι και αυτό έτσι ένας παράγοντας που δείχνει ότι μια ομάδα πραγματικά ανεβαίνει επίπεδο. Έτσι σίγουρα, και όλα αυτά αναμένεται να φανούν φυσικά και στην πορεία. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς προετοιμασίας από αυτή την εβδομάδα και να συμπληρωθούν και τα κομμάτια του puzzle του roster με τις μεταγραφές, τις αποχωρήσεις, τους δανεισμούς, ίσως τις επιστροφές κάποιων παικτών που θα παραμείνουν στο roster. Γιώργο, να σε πάω στο Μουντιάλ τώρα. Ξεκίνησε με εκπλήξεις, έτσι. Είδαμε Αργεντινή γκέλα, Βραζιλία γκέλα, Γερμανία ήττα, ακόμη χειρότερα από το Μεξικό. Κοίταξε, εκπλήξεις. Εντάξει, το ποδόσφαιρο αλλάζει. Όλοι παίζουν ποδόσφαιρο. Εντάξει, εγώ πραγματικά γελάω όμως όσους παίζουν τέτοια φαβορί σε αυτές τις διοργανώσεις, ξέρω εγώ, στο 1-20 ή 1-30. Ναι, και χτυπούσαν το κεφάλι τους χθες. Ναι. Μιλάμε τώρα για ομάδες οι οποίες έχουν παίκτες που έχουν κάνει 50-60 παιχνίδια τη σεζόν. Βεβαίως το Μουντιάλ το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο και καμιά φορά σε βοηθά να ξεπεράσεις ακόμα και αυτό το μπούκωμα το ποδοσφαιρικό από όλη τη σεζόν. Αλλά από την άλλη εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι έκπληξη το να μην κερδίσει η Γερμανία το Μεξικό. Και το Μεξικό ποδόσφαιρο παίζει. Αυτές οι ομάδες δεν είναι κακές ομάδες. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Άμα δούμε οι ομάδες που έχουν πρωταγωνιστήσει σε αυτό που λέμε εκπλήξεις, δηλαδή το Μεξικό που νίκησε τη Γερμανία, η Ελβετία που πήρε ισοπαλία από τη Βραζιλία, η Ισλανδία που δεν έχασε από την Αργεντινή, είναι ομάδες οι οποίες τρέχουν. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν πιο ποιοτικούς παίκτες από ό,τι είχαν παλιότερα. Και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση έδειξαν. Ορίστε. Και έδειξαν ότι διαθέτουν παίκτες που βρίσκονται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και οι τρεις αυτές ομάδες. Ναι, ναι, δεν εννοώ ακριβώς αυτό. Αυτό που εννοώ είναι ότι αυτές οι ομάδες μπορούν πια να παίζουν σε ένα πιο υψηλό τέμπο. Για μένα το ζητούμενο για να είσαι ανταγωνιστικός στο υψηλό επίπεδο είναι να ανεβάσεις το τέμπο στο οποίο παίζεις. Και για να το συνδέσουμε κιόλας, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ στον τελικό έκανε την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, σκόνη. Και για το ότι αισιοδοξούμε όλοι ότι μπορεί να αποκλείσει Βασιλεία ή Άγιαξ, αυτό έχει να κάνει με το ότι ο ΠΑΟΚ έχει προοδεύσει ποδοσφαιρικά και είναι η ομάδα η οποία δεν παίζει πια εκείνο το πιο πολύ στατικό ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει σε ένα τέμπο πιο υψηλό. Μέσα στο γήπεδο τρέχει, πρεσάρει, πιέζει, το transition είναι διαφορετικό. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες εξακολουθούν να παίζουν ένα ποδόσφαιρο παλαιολιθικό, όπως Σαουδική Αραβία, γιατί αυτό μπορεί να παίξει, τρώνε πεντάρες στο επίπεδο αυτό. Οι ομάδες όπως η Ισλανδία που μπορούν και παίζουν σε ένα υψηλότερο τέμπο ποδοσφαιρικό,
αυτές έχουν επιτυχία και οι Ισλανδοί είχαν επιτυχίες και στο Euro πριν από 2 χρόνια. Δεν είναι συμπτωματικό συγκυριακό το ότι έδειξαν καλή εικόνα και τώρα. Ακόμα και οι Ελβετοί, είναι ομάδα η οποία τρέχει, πρεσάρει, έχουν παίκτες οι οποίοι έχουν έτσι φυσικά προσόντα. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ο τεχνίτης, ο παίκτης, ο οποίος όταν η ομάδα του, ξέρω εγώ, αμήνεται, βάζει τα χέρια στη μέση και περιμένει. 90 λεπτά όλοι τρέχουν. Έχουν μικρύνει αποστάσεις και μην κολλάμε στα ονόματα. Οι Σουηδοί, οι Βέλγοι, όλες αυτές έτσι οι ομάδες που επαναλαμβάνω, γιατί για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μπορούν να παίζουν ποιοτικά βεβαίως σε υψηλό τέμπο, μπορούν να έχουν επιτυχίες. Και δεν μιλάμε τώρα για δρομής, για σπρίντερ. Αν ήταν έτσι θα κάναμε ομάδες με κατοστάριδες. Μιλάμε για ομάδες ποδοσφαίρου, με παίκτες οι οποίοι έχουν μια αλφα ποδοσφαιρική ποιότητα και έχουν μάθει να παίζουν τέτοιο ποδόσφαιρο, σε υψηλό ρυθμό. Ναι, και έτσι έχουν μειωθεί και αποστάσεις. Βεβαίως η Γερμανία, η Βραζιλία, η Αργεντινή έχουν φοβερή ατομική ποιότητα και μπορούν, ξέρω εγώ, με ένα διάστημα πάρα πολύ καλό να διαλύσουν και τον αντίπαλο. Αλλά αυτές οι ομάδες πια που είναι αντίπαλοι τους δεν είναι χαμένες από χέρι, μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Γιατί ακριβώς, το ξαναλέω, όσο κουραστικό κι αν είναι, έχουν μάθει να παίζουν πιο γρήγορα, να τρέχουν, να πιέζουν. Να κλείνουν τους χώρους που προσπαθούν να βρουν οι Αργεντινοί και οι Βραζιλοί αντίστοιχα. Ναι. Στον δυνατό να νιώθει μέσα στο γήπεδο ότι πράγματι είναι πολύ δυνατός. Έτσι, ναι, πράγματι αυτό το είδαμε ξεκάθαρα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν είδε τον Νουάρντα την Παρασκευή και τον Μπρίγκο τη χθε, βέβαια δεν προλάβαμε να το δούμε, μόνο στο φινάλε για λίγο. Ναι. Εντάξει, τον Μπρίγκο τη πολύ λίγο έπαιξε. Ναι, δεν έχουμε δείγμα σοβαρό. Ναι. Ο Νουάρντα τώρα, οκ. Okay. Είναι παίκτης το επίπεδο που μας έδειξε ο Νουάρντα. Δηλαδή ποιοτικά είναι καλός, μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που περιέγραψα, δηλαδή ένα ποδόσφαιρο γρήγορο. Τώρα το αν ο Νουάρντα θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, το αν θα απολυθεί, αυτό είναι κάτι που για την ώρα δεν είναι σίγουρο και θα το δούμε. Βεβαίως, έτσι, οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι ο Νουάρντα είναι περισσότερο προς πώληση παρά προς παραμονή. Αλλά τώρα αυτά, ξέρεις, καμιά φορά αλλάζουν. Ναι, σίγουρα. Κανείς δεν μπορεί να πάνε τα πράγματα. Να μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέσεις ξένων. Και σήμερα που συζητάμε, ένας περισσεύει. Γιατί οι ομάδες έχουν δικαίωμα να έχουν 5 ξένους στην Ελλάδα και ο ΠΑΟΚ έχει ήδη 6. Οι Ουκρανοί θεωρούνται ξένοι. Έτσι είναι το, για όσους δεν το γνωρίζουν. Άρα Σάχοφ και Χατσερίδης πιάνουν τη θέση ξένων. Ο ΠΑΟΚ έχει λοιπόν 6 ξένους σήμερα, με Νουάρντα, Ενρίκε, Μάτος, Μαουρίσιο, Σάχοφ και Χατσερίδη. 5 δικαιούται, άρα πρέπει ένας να φύγει. Σήμερα που συζητάμε, εγώ μπορεί να πόνταρα τα χρήματά μου στον Νουάρντα, ότι αυτός θα φύγει. Αλλά είναι νωρίς να το πούμε. Θα πρέπει να δει ο προπονητής και τον Ενρίκε και να αποφασίσει. Αυτό θα γίνει, φαντάζομαι, μετά την προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία. Αφού το επιστρέψει και ο Νουάρντα, είναι νωρίς, οπότε να... Απλά αυτό να το θυμόμαστε, γιατί καμιά φορά ακούμε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον τάδε παίκτη, ο οποίος είναι ξένος, και ο ΠΑΟΚ έχει ήδη παραπάνω ξένους. Δηλαδή, το λέω αυτό για να έχουμε και το νου μας, γιατί καμιά φορά μερικά τέτοιου είδους σενάρια διαψεύδονται από μόνα τους. Για να μην δημιουργούνται έτσι προσδοκίες και στον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλώς σου μεσημέρι. Γεια χαρά. Αυτός ήταν ο Γιώργος Κουβεντίδης. Για ΠΑΟΚ, για Μουντιάλ, για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Αυτά και για το πρώτο μέρος της σημερινής Full Επίθεσης. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε εδώ στο Libero 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Full Επίθεση μέρος δεύτερο στο Libero 107,4. Μέρος δεύτερο με το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Εκεί όπου οι εξελίξεις τρέχουν τις τελευταίες ημέρες. Πολλά τα ενδιαφέροντα θέματα που έχουν προκύψει, με τα γραφικά κυρίως.
και θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Παρασκευαΐδης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροτές του Λίμπερο 107,4. Όντως, το βόλεϊ αυτές τις νεκρές ημέρες του ποδοσφαίρου νομίζω έχει γεμίσει αρκετά την ατζέντα με τις μεταγραφικές κινήσεις. Βέβαια, αναμένονται κι άλλες. Οι τελευταίες ήταν φυσικά η ανακοίνωση του νεαρού ακραίου Κώστα Καπετανίδη, ο οποίος λογικά θα παραμείνει κανονικά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν θα δοθεί ιδανικός και θα είναι ο τέταρτος ακραίος. Θυμίζω ότι και τις προηγούμενες χρονιές ο ΠΑΟΚ είχε τον νεαρό Παπαδόπουλο που είχε πάρει από το Φίνικα Σύρου ως τέταρτο ακραίο. Τώρα ανακοίνωσε τον Κώστα Καπετανίδη, 19χρονος ακραίος, για τα επόμενα 3 χρόνια θα ανήκει αυτός στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε και ο Τάσος ο Γάτσης με πλούσια καριέρα και αυτός στο ελληνικό βόλεϊ, με μεγάλες εμφανίσεις και με το Φίνικα Σύρου φέτος, αλλά πόσο μάλλον με τον Ηρακλή, εκεί όπου την τριετία 2014-2017 έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια με τους κενόλευκους. Και επειδή και ο Ηρακλής δεν είναι κανένα στοιχείο στο βόλεϊ, καταλαβαίνουμε όλοι, για να ήταν και ο Γάτσης στο ρόστερ του Ηρακλή, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δώσει παραπάνω πράγματα στο φιλέ, στο κέντρο δηλαδή του ΠΑΟΚ. Και βέβαια περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα να ξεκαθαρίσει αρχικά πάνω απ' όλα το θέμα με τους ξένους, γιατί καταλαβαίνεις, Γιώργο, και εσύ και φίλοι ακροατές, ότι αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα δεν μπορεί να γνωστοποιήσει και ο ΠΑΟΚ τις επόμενες συμφωνίες. Δηλαδή αν αύριο αποφασίζουν ότι οι ξένοι θα είναι 3 από τους 5 που ήταν, ή θα είναι 4, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους και φυσικά κρατάνε και τον ΠΑΟΚ έτσι σε σιγή τελευταίες ημέρες για τους ξένους, γιατί πολύ απλά δεν ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί. Τυπικό είναι το θέμα με τον Γκόρτιανο. Υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη, 31χρονος, ο οποίος είχε πάρει από το χέρι του την νίκη Αιγινίου στην άνοδο και τα έχει βρει όλα με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει υπογράψει βέβαια ακόμα το συμβόλαιο. Αυτή λογικά θα είναι η επόμενη χρονικά γνωστοποίηση των μεταγραφών από πλευράς ΠΑΟΚ, δηλαδή του Γκόρτιανο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο θα προκύψει. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά έτσι συμπληρώνει το παζλ. Δηλαδή θα ανακοινωθεί και ο Γκόρτσιανο, που όπως είπα υπάρχει συμφωνία. Και λογικά, αφού πάρθει και ανακοινωθεί το τι θα συμβεί με τους ξένους αθλητές, θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ και στην υπόθεση είτε του Χιμένεθ, είτε για κάποιο άλλο όνομα. Ας πούμε, για παράδειγμα, είπαμε για τον Γκόρτσιανο. Πρέπει να σημειώσω ότι και ο Ντίμα ο Φιλίπποφ απομένει ένα τυπικό θέμα για να υπογράψει. Οπότε λογικά ο Γκόρτσιανο, ο Ζένια Γκόρτσιανο και ο Τίμα Φιλίππο θα είναι οι επόμενες δύο ανακοινώσεις του ΠΑΟ και θα δούμε τι θα γίνει και με τους ξένους. Ο ένας που υπάρχει στο κάδρο είναι πάντα ο Χαβιέ Χιμένεθ, ο οποίος έχει εκφράσει ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω βέβαια αν η διοίκηση του κ. Τσαλόπουλου έχει βρει κάποιο καλύτερο όνομα το οποίο μπορεί να φέρει στη θέση του Χιμένεθ, δηλαδή αντί του Χιμένεθ. Ανοιχτά είναι λίγο αυτά τα ζητήματα, αλλά στο τραπέζι καθημερινά πέφτουν προτάσεις και ονόματα, γιατί έχουν καταλάβει όλοι ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια αυτό που κάνει στο βόλεϊ δεν ήταν ένα πυροτέχνημα ότι πήραμε ένα πρωτάθλημα και τελειώσαμε, αλλά δείχνει τα τελευταία 4 χρόνια ότι οι βλέψεις του είναι να κάνει πρωταθλητισμό και να μπορεί να είναι η ομάδα μέσα στους στόχους. Έτσι, και αυτό προφανώς προσελκύει και αρκετούς παίχτες στο να θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους στο ΠΑΟΚ. Όσον αφορά αυτό με τους ξένους, Γιάννη, το θέμα που υπάρχει, εγώ έχω κρατήσει την ατάκα που μας είπε ο κύριος Τσαλόπουλος εδώ την περασμένη εβδομάδα, ότι ένα ακόμη ελληνικό θαύμα. Έτσι, να έχει ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος, οι ομάδες να θέλουν να προχωρήσουν σε ανακοινώσεις μεταγραφών και να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμη πόσους ξένους μπορούν να έχουν στο ρόστερ τους. Εντάξει, είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν με την συγκεκριμένη διοίκηση της ΕΣΑΠ. Σύλλες για φέτος, θα ξεχάσουμε πέρσι ότι όλες οι ελληνικές ομάδες περίμεναν να βγει το καλοκαίρι για να σωθεί ο Παναθηναϊκός και να μπορέσει να παίξει στο πρωτάθλημα. Αν δεν ήταν λεγόταν ο Παναθηναϊκός ή λεγόταν Παμβοχαϊκός, για παράδειγμα, θα περίμενε η ΕΣΑΠ και θα πήγαινε το πρωτάθλημα 3 εβδομάδες αργότερα, μόνο και μόνο για να αφήσει χρόνο, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό για να προλάβει να δηλώσει συμμετοχή. Γιατί πέρσι αυτό που έγινε από την ΕΣΑΠ και φυσικά και από την ΕΟΠΕ, τη διοίκηση του Καραμπέτσου, για να σώσουν τον Παναθηναϊκό, δεν έχει προηγούμενο σε κανένα άθλημα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, να ξεχάσουμε την συμφωνία που έκλεισε για τα τηλεοπτικά, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Να θυμηθούμε ότι πέρσι
ΕΣΑΠ έβαλε τα λιγότερα λεφτά στα ταμεία της από ό,τι τα τελευταία 10 χρόνια. Πολλά, πολλά λάθη. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ πάντως δείχνει πλήρη ετοιμότητα σε όλα τα μέτωπα, γιατί πήγε έτσι να δημιουργηθεί μια αναστάτωση όταν ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός την Κουμεντάκη και ο Πελεκούδας έφυγε για τον Παναθηναϊκό, αλλά η διοίκηση απάντησε άμεσα έτσι, με την ανακοίνωση του Τζούριτς. Ανακοινώθηκαν και οι Γάτσης Καπετανίδης, ενισχύεται το ρόστερ με Φιλίπποφ και Γκόρτιανκ, όπως μας είπες και εσύ, απομένουν τα τυπικά ουσιαστικά για να ολοκληρωθούν μεταγραφές και από εκεί και πέρα περιμένουμε το Χιμένεθ. Από εκεί και πέρα μετά, ξέρεις, είναι λίγο το θέμα, για παράδειγμα, αν γίνει στραβή, λέω τώρα, αν γίνει στραβή και δεν μπορείς να πάρει την ελευθερία σου ο Φιλίπποφ, μπορεί ο ΠΑΟΚ να χρειαστεί να πάει και σε ξένο προσαδόδο. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο, τα πράγματα είναι λίγο ρευστά. Αν μη τι άλλο, η ομάδα έχει κινηθεί μεταγραφικά, δηλαδή έχει φέρει το Τζούρι, το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει φέτος στις μεταγραφές της ελληνικής ομάδας. Ο κόσμος ήδη, από όσο μαθαίνω, έχει πάρει αρκετές φορές τηλέφωνο και ρωτάει πότε θα βγουν τα καινούργια διαρκείας. Πέρσι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να δώσει 1.300, αριθμός που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Θα δούμε και φέτος πώς θα πάνε και αυτά από την πλευρά του ΠΑΟΚ, αλλά το θέμα είναι ότι είτε λέγεσαι ΠΑΟΚ, είτε λέγεσαι Ηρακλής, είτε λέγεσαι Παναθηναϊκός, πώς να κάνεις ένα μεταγραφικό σχεδιασμό όταν δεν ξέρεις τι θα συμβεί στους ξένους. Μία ομάδα ξέρει τι θα συμβεί στους ξένους, είναι Ολυμπιακός. Αποδείχθηκε και πέρσι περίτρανα, όπου για να καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα έπρεπε να παίξει με 5 ξένους, ανασυνομία δηλαδή με τις υπόλοιπες ομάδες. Μια απόφαση που είχε περάσει, θυμίζω, σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο ευνοούσε μόνο τον Ολυμπιακό και τον Φίνικα Σύρου. Οι υπόλοιπες ομάδες είχαν κλείσει τις μεταγραφές τους. Άρα στην ουσία πέρασε για τον Ολυμπιακό. Η διοίκηση της ΕΣΑΠ έχει πρόεδρο τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού. Ο κύριος Καραμπέτζος, που είναι στην Ομοσπονδία, δηλαδή του Ελληνικού Βόλη, είναι γνωστό και αυτού τα ερυθρόλευκα συναισθήματα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το παρασκήνιο αυτή την ώρα παίζεται και μένει να δούμε και ποιες θα είναι και οι αντιδράσεις από πλευράς ΠΑΟΚ σε όλα αυτά τα διοικητικά συμβούλια. Ο κύριος Παϊσιάδης έχει φράσει ούτε λίγες φορές τις αντιδράσεις του πάνω σε αυτά τα θέματα. Νομίζω φέτος, ειδικά κιόλας που είναι και αντιπρόεδρος της ΕΣΑΠ, θα πρέπει να βάλει φρένο σε όλα αυτά που γίνονται στην πλάτη όχι μόνο του ΠΑΟΚ αλλά και των υπολείπων σωματείων στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα ο ΠΑΟΚ, είναι και ο Ηρακλής, είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι και ο Φίνικα Σύρου, είναι και η Κηφισιά που κάθε χρόνο και αυτοί με τους χορηγούς τους καταφέρνουν να είναι μέσα στην πεντάδα. Αλλά εντάξει, σαν το περσινό, το οποίο έγινε ξεκάθαρα για να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε κανένα άθλημα. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ισονομία, έτσι. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αναμένουμε τα νεότερα φυσικά τις επόμενες ημέρες στα μεταγραφικά. Καλή σου συνέχεια, σου εύχομαι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Αυτά και από τον Γιάννη Παρασκευαίδη για το τμήμα Βόλεϊ του ΠΑΟΚ, όπου οι εξελίξεις έτρεξαν τις προηγούμενες ημέρες και αναμένονται ακόμη πιο έντονες και αυτές τις ημέρες, με ανακοινώσεις παικτών, με σχεδιασμό να προχωράμε, με νέο προπονητή τον κύριο Στάνκου. Όλα έτοιμα είναι για να ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι της σημερινής ημέρας στο Μουντιάλ. Από ό,τι βλέπω, έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο Σουηδία και Νότια Κορέα στις 3, ένα λεπτό περίπου, δηλαδή σέντρα αυτού του παιχνιδιού. Σουηδία-Νότια Κορέα για τον έκτο όμιλο, εκεί όπου χθες έγινε η πρώτη μεγάλη έκπληξη. Το Μεξικό νίκησε την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την κάτοχο του τροπέου Γερμανία, με 1-0. Ενώ για τον 7ο όμιλο αργότερα στις 6 το Βέλγιο, το ισχυρό Βέλγιο, αντιμετωπίζει τον Παναμά. Και το βράδυ στις 9 η πρεμιέρα της Αγγλίας κόντρα στην Τινησία. Φυσικά μεγάλο ενδιαφέρον σε κάθε τουρνουά για τους Άγγλους, οι οποίοι πάντοτε ξεκινούν με πολύ υψηλές προσδοκίες. Φέτος είναι αλήθεια, δεν έχουν ανεβάσει τόσο ψηλά τον πύχη όσον αφορά το κλίμα που έχουν δημιουργήσει πριν τη διοργάνωση. Να δούμε πού μπορούν να φτάσουν με ένα νεανικό σύνολο. Σε ρυθμούς Mundial φυσικά. Μείνετε εδώ στο Libero 107,4. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα στο πέναλτι. Με σχολιασμό φυσικά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2 όπως κάθε μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλώς μεσημέρι.